σκυλιά του και είναι εξουθενωμένο από όλη την κατάσταση την προηγούμενη, θα είναι εδώ πέρα να περιθάλψει τον κόσμο που τον έχει ανάγκη, αλλά κάνουμε δραματική έκκληση για τα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, τι εννοείτε μέτρα ασφαλείας? Δεν μας δίνουν μάσκες. Το προσωπικό. Εμείς απαιτούμε να υπάρχουν. Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς, για ανθρώπους ανοσοκατεσταλμένους. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στο νοσοκομείο να φοράνε μάσκες. Εμένα μου δώσαν αυτή τη μάσκα που βλέπετε, η οποία δεν παρέχει καμία προστασία. Είναι ένα χαρτί. Να ρωτήσω, όταν λέτε για μέτρα ασφαλείας, εννοείτε προληπτικά μέτρα, μάσκες κτλ. Υπήρξε διάδοση. Μάσκες ειδικές στολές όταν έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα ή ύποπτα. Και ουσιαστικά να υπάρχει ενημέρωση επίσημη για τα κρούσματα, για τα ύποπτα, για την καραντίνα. Απαιτούμε να μην υπάρχει ενημέρωση για διαδρόμους. Κύριε Καταραχιά, υπάρχει ενημέρωση για τα κρούσματα τώρα, έτσι? Επίσημη ενημέρωση από τη δίκη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την καταγραφή των κρουσμάτων από τον ΕΟΔΗ, φαντάζομαι. Τώρα, για το κρούσμα που λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή τοποθέτηση πόσοι υγειονομικοί έχουν βγει θετικοί αυτή τη στιγμή. Συνολικά. Που είναι στην εμπροστοφυλακή. Ερώτημα. Στον Άγιο Σάβα, ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Στον Άγιο Σάβα, τα 4 κρούσματα είναι επιβεβαιωμένα? Ναι. Έχουν ανακοινωθεί? Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη, μόνο για το ένα έχουμε ανακοίνωση. Αλλά είναι επιβεβαιωμένα, έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους. Έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους και σας λένε ότι οι υπόλοιποι τρεις προφανώς, το ξέρετε προσωπικά, δεν έχει γίνει επίσημη ενημέρωση από το νοσοκομείο. Ναι, να δούμε πόσα είναι που ελέγχονται. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή. Ερώτημα επίσης. Και απαιτούμε να υπάρχει και να υπάρχει και τεστ στο προσωπικό το οποίο έχει έρθει σε επαφή με αυτόν τον κόσμο. Προφανώς. Το προσωπικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή, με όρους. Εγώ θέλω να μου περιγράψετε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και στον κόσμο. Έχει σημασία εσείς οι άνθρωποι που σηκώνετε το βασικό βάρος αυτής της τεράστιας προσπάθειας που γίνεται, να μιλάτε απευθείας στον κόσμο μέσω της τηλεόρασης ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όποιο τρόπος υπάρχει για να καταλάβει ο κόσμος τι πρέπει να μείνει σπίτι του. Είμαστε στη γραμμή της μάχης, δίνουμε τη μάχη ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τις περικοπές που έχουν γίνει, αλλά την ίδια στιγμή δεν θα κλείσουμε τα στόματά μας για τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Για να πιεστούν οι κυβερνήσεις, να πιεστεί η κυβέρνηση και και οι υπουργοί για να δοθούν απαραίτητα τα χρήματα και το προσωπικό για να υπάρχει ασφάλεια του προσωπικού των ασθενών. Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή και θα δώσουμε όλο τον εαυτό μας για να υπεραστήσουμε. Να μείνουν στο σπίτι ο κόσμος, λοιπόν, το μήνυμα του Προέδρου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Ο κόσμος οφείλει και πρέπει να μείνει στο σπίτι. Από τους γιατρούς μέχρι τις καθαρίστριες. Είναι το ίδιο πράγμα. Από τους γιατρούς μέχρι τις καθαρίστριες. Βέβαια, μα είστε το ίδιο. Προσφέρετε εξαιρετικά άπαντες και είστε το ίδιο εκτεθειμένοι όλοι σας. Για να είμαστε ακριβείς. Όλοι σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καταραχιά. Δεν έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, η οποία είναι προγραμματισμένη, ήταν στις 12. Θα ξεκινήσει άμεσα. Βλέπουμε τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Βρούτση και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχει πάει ο κύριος Βρούτσης ακόμα, γι' αυτό δεν έχει ξεκινήσει η συνέντευξη. Έχει καθυστερήσει. Θα ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό, Παναγιώτη. Θα ξεκινήσει άμεσα η συνέντευξη.